Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Φλωρίδης, καλημέρα σας. Καλημέρα Άρη, καλημέρα στους ακροατές. Σας ακούμε κύριε Φλωρίδη. Λοιπόν, τώρα τι να πρωτοπούμε, είπαμε και πολλά χθες. Για αυτούς που δεν σας άκουσαν κύριε Φλωρίδη. Ναι, ναι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λίγο. Με μία μικρή ανάγνωση του άρθρου, με βάση το οποίο του ποινικού κώδικα καταδικάστηκε ο Νίκος Παπάς. Γιατί ο κόσμος δεν έχει ακούσει τι είναι αυτό. Λοιπόν, λέει το 259 του ποινικού κώδικα με τίτλο παράβαση καθήκοντος, υπάλληλος, δηλαδή υπουργός, που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Ωραία. Ο Παπάς λοιπόν καταδικάστηκε γιατί παρεύει αυτά, δηλαδή τι παρεύει τον όρκο του. Τον όρκο δηλαδή που δίνουν οι υπουργοί όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και που λέει ότι ορκίζομαι να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Άρα γι' αυτό αυτό το αδίκημα χαρακτηρίζεται για έναν πολιτικό ατιμωτικό. Διότι ορκίστηκες να υπηρετείς το συμφέρον του ελληνικού λαού, να τηρείς τους νόμους και το Σύνταγμα και με δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κτλ. Αποδείχτηκε ότι δεν καταπατάς τους νόμους. Τους καταπατάς τους νόμους. Τους οποίους ορκίστηκες ότι θα τηρείς και βλάπτεις το δημόσιο συμφέρον. Ο Παπάς λοιπόν καταδικάστηκε για βλάβη δημοσίου συμφέροντος, διότι προσπάθησε να προσπορήσει όφελος παράνομο με πρόθεση σε κάποιον άλλον, παραβαίνοντας το καθήκον του. Πρόσεξε όμως αυτό που μας έχει διαφύγει, Άρη, ή έχει διαφύγει από πολλούς. Ποια είναι η ανώτατη ποινή που προβλέπει αυτός, τι η παράβαση, ποια είναι? 2 χρόνια είναι η ανώτατη ποινή. Τι το επέβαλε το δικαστήριο? Την ανώτατη ποινή. Που σημαίνει δηλαδή ότι το μήνυμα του δικαστηρίου είναι, κοιτάξτε, αν η ανώτατη ήταν 10-10 θα το έβαζα. Ο εισαγγελέας πρότεινε να το επιβληθεί φυλάκιση ενός έτους. Αυτή η ποινή άλλαξε όταν άλλαξαν και τον ποινικό κώδικα. Πολλά άλλαξαν εκεί. Και σε εκείνη την εβδομάδα που έμεινε ανοιχτή η Βουλή, το 19. Αλλά εγώ σου λέω ποιο είναι το μήνυμα της απόφασης. Είναι σύμφωνο. Δηλαδή το μήνυμα της απόφασης είναι ότι πάω την ποινή στο ανώτατο προβλεπόμενο από το νόμο. Ναι. Δηλαδή και 13-0. Να βάλω παραπάνω. Ναι, και 13-0 και ανώτατη ποινή. Μάλιστα. Ακριβώς. Πιο πάνω δεν γίνεται. Και αυτοί τι λένε? Δεν γίνεται άλλο. Και αυτοί λένε ο λαός θα τον κρίνει όμως. Και αν ο κώδικας ο δικός μας ήταν ο κώδικας της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Σουηδίας και τα λοιπά, σε αυτούς τους κώδικες αναφέρομαι, ο Παπάς θα πήγαινε φυλακή, διότι εκεί δεν επιτρέπεται αναστολή σε αυτά. Θυμίζω ότι κάποιοι Άγγλοι βουλευτές πριν λίγα χρόνια, μέσα σε μια αστυνομική κλούβα, μεταφέρθηκαν στις φυλακές επειδή είχαν βρεθεί στους λογαριασμούς τους να έχουν καταχραστεί, δηλαδή να έχουν πάρει παραπάνω 10 ή 15.000 ο καθένας από αυτά που εδικαιούνται για συνεργάτες. Την κλούβα και φυλακή. Άρα λοιπόν, εάν υπήρχε εδώ ποινικός κώδικας ευρωπαϊκός, τότε θα ήταν φυλακή και τότε τι θα συζητάγαμε. Λοιπόν, αυτά ως προς αυτό. Τώρα, για την υπόθεση Πολάκη, νομίζω ότι ο Κατρούγκαλος τα είπε ωραία. Λέει ο Κατρούγκαλος. Ποια φορά, σήμερα το πρωί ή προχθές? Περίμενε. Αυτό που είπε το καταπληκτικό, έμεινε η φράση του Κατρούγκαλου να μην διαγραφεί. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτή η φράση του Κατρούγκαλου. Είναι, τη διαβάζω κατά λέξη, είναι κατά τη γνώμη μου μεγάλο πολιτικό σφάλμα αυτό που έκανε ο Πολάκης. Ποιο είναι το σφάλμα? Ότι αμφισβήτησε τον αρχηγό. Αυτό είναι το σφάλμα. Αλλά προσέξτε, λέει. Ναι. Αλλά δεν δείχνει κάποια σύγκρουση με τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Α, μπράβο. Οπα, να το. Λοιπόν, τι λέει ο άνθρωπος? Ρε παιδιά, λέει. Καλό, έτσι. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Δεν το έχω ακούσει. Θα το συμπεριέλαμβανα και στο πρώτο μέρος. Δεν το άκουσα. Αυτό είναι. Πολύ ωραίο ηχητικό. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, με την έννοια ότι ο Κατρούγκαλος τι είπε? Παιδιά, ο Πολάκης, ό,τι λέμε, όλοι λέει. Επομένως, όλα αυτά που λέει ο Πολάκης δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις βασικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες ποιος έχει ορίσει και τις στηρεί απαρέγκλιτα? Ο Τσίπρας. Ναι. Ποιο είναι το σύνθημα του Τσίπρα, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες αυτές οι συμπεριφορές όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Λοιπόν, αυτός
είναι ο πυρήνας, ο σταλινοφασιστικός της αριστεράς. Λοιπόν, και εκεί πάντα στην αριστερά υπάρχει μία διαμάχη, δηλαδή αυτού του τύπου την αριστερά. Είναι ανάμεσα σε αυτούς που λένε ότι θα τελειώνουμε με το αστικό κοινοβουλευτικό καθεστώς αφού πάρουμε τις εκλογές και στη συνέχεια θα ελέγξουμε τα στηρίγματα του καθεστώτος που είναι η δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης και οι ανεξάρτητες αρχές. Το κοινοβούλιο θα το έχουμε, την κυβέρνηση θα την έχουμε, θα ελέγξουμε και αυτούς, ωραίο το ηχητικό που έβαλες για τους αρμούς της εξουσίας που έλεγε ο Τσίπρας. Το απόλυτα σωστό ηχητικό είναι αυτό, γιατί αυτό εξηγεί τι κάνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και όταν ελέγξουμε αυτά θα έχουμε τελειώσει με το αστικό κοινοβουλευτικό καθεστώς. Η άλλη αντίληψη της αριστεράς, που την ονομάζουμε άκρα αριστερά, είναι ότι με το αστικό κοινοβουλευτικό καθεστώς θα τελειώσουμε με τα κουμπούρια, με τα πιστόλια. Ναι. Ποιο είναι το κορυφαίο παράδειγμα, Άρη μου, σε αυτό? Αν μου επιτρέπεις τώρα μισό λεπτό να το σκηνοθετήσουμε λίγο. Θα είναι η τελική σου πρόταση αυτή, την οποία θα την τυπώσεις μόλις γυρίσουμε από τους τίτλους. Βάζω το ηχητικό τώρα, το κορυφαίο, για να πάω σε διάλειμμα. Σύμφωνοι? Και ξαναμιλάμε 8:30 για να πεις το συμπέρασμα το τελικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο Φλωρίδη. Λοιπόν, η βασική αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον ίδιο τον αρχηγό. Πώς θα καταφέρουμε τη δεύτερη φορά αριστερά, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Συνέχεια, Γιώργος Φλωρίδης. Καλημέρα σας. Ορίστε παρακαλώ. Ο επίλογος. Λοιπόν, ναι. Είπα πριν πώς συγκρούονται οι δύο τάσεις της αριστεράς, οι οποίες έχουν ένα σκοπό, την κατάλυση του αστικού κοινοβουλευτικού καθεστώτος, έτσι. Είναι η αριστερή και η ακροαριστερή με τα όπλα. Όχι, είναι η αριστερή που λένε παίρνουμε τις εκλογές, ελέγχουμε δικαιοσύνη, ανεξάρτητες αρχές και μέσα μαζικής ενημέρωσης και τελειώνουμε με το αστικό καθεστώς. Τους αρμούς εξουσίας δηλαδή, μάλιστα. Ακριβώς. Ναι. Και είναι και οι άλλοι με τα κουμπούρια που λένε όχι, θα τελειώσουμε το καθεστώς με τα κουμπούρια. Ναι, αλλά παραβλέπεις αυτό που λένε κάποιοι άλλοι φίλοι μας, ότι έχει σοβαρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Άκου τώρα όμως. Ναι. Άκου τώρα όμως. Δηλαδή, είναι μια εμβληματική περίπτωση αυτών των δύο απόψεων. Στις 15 Τρίτου του 1995, η 17 Νοέμβρη, επιτέθηκε στο Μέγκα με ρουκέτες. Ρουκέτες. Έτσι. Άρα δηλαδή θα κλείσω το Μέγκα με ρουκέτες. Ο Τσίπρας, πιστός στην άλλη άποψη, που λέει ότι παίρνουμε την εξουσία και έχουμε άλλο τρόπο να τους καθαρίσουμε αυτούς, έκλεισε το Μέγκα. Χωρίς ρουκέτες. Ή θυμάστε την φράση του, μάλλον τη φωτογραφία του καμένου, του συνεταίρου του Τσίπρα με το φίλο της εφημερίδας Τα Νέα, που έλεγε ότι είναι το τελευταίο, διότι κλείνουμε και το ΔΟΛ, κλείνουμε το Βήμα και Τα Νέα. Στο αεροπλάνο. Ναι, στο αεροπλάνο. Ένα λεπτό ναι, θέλω. Ναι, ναι. Έχω. Ναι, ναι, έχεις το εξεβέως. Επειδή μίλησες για προγραφές. Ναι. Ωραία. Προγραφές δημοσιογράφων είναι η χθεσινή μου ανάρτηση αυτή. Εισαγωγικά. Να χτυπήσουμε τους φασίστες στο χώρο του τύπου που κοροϊδεύουν, δηλητηριάζουν και εξαπατούν καθημερινά τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι η προκήρυξη της 17 Νοέμβρη, όταν δολοφόνησε τον Μονφεράτο της απογευματινής. Λοιπόν, μίλησες, λένε και το δελτίο ειδήσεων το δικό σας, για τις απειλές στην ΑΔΕ και τον Πιτσιλή, έτσι, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πάλι εισαγωγικά. Προειδοποιούμε για τελευταία φορά τους διευθυντές εφοριών. Διευθυντές της ΥΠΕΔΑΤΟΣ, εδώ ήταν. Τα διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών που είναι υπεύθυνοι για τα φορολογικά. Θα τους χτυπάμε από εδώ και μπρος χωρίς καμιά προειδοποίηση. Είναι η προκήρυξη της 17 Νοέμβρη το Δεκέμβριο του 1993. Προγραφές δικαστικών. Εισαγωγικά. Αποφασίσαμε λοιπόν να χτυπήσουμε δύο από αυτούς τους φαύλους και εξονημένους δικαστές, τον εισαγγελέα Άνδρου Λιδάκη και τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ταρασουλέα. Είναι η προκήρυξη της 17 Νοέμβρη 18 Ιανουαρίου του 89. Και τελευταίο, προγραφές τραπεζιτών. Για πρόσεξε, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Αποφασίσαμε λοιπόν να εκτελέσουμε τον Βρανόπουλο, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, νούμερο 2 μετά τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Η προκήρυξη της 17 Νοέμβρη τον Ιούνιο του 1993 μετά την δολοφονία Βρανόπουλου. Για δες το. Λοιπόν, ας κλείσω με αυτό. Ναι. Αυτό όμως, σε κρατώ εγώ τώρα, για αυτό, ναι. Όμως για την επί της ουσίας, για τις επί της ουσίας αναφορές του Πολάκη μέσα σε αυτό το κολάζ που έκανε, δεν μίλησε κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά για αυτές τις θέσεις που λέει μέσα. Αφού είπε ο Κατρούγκαλος, ρε Άρη μου, το διαβάσαμε πριν, ναι. Ότι παιδιά ο Πολάκης λέει αυτά που λέμε όλοι, αλλά πώς θα αποκηρύξουν τον εαυτό τους? Δηλαδή ο Κατρούγκαλος το είπε εμβληματικά, δεν υπάρχει καλύτερη δήλωση. Ναι.
ότι ο Πολάκης είμαστε όλοι. Άρα δεν θα καταδικάσουν τον Πολάκη για το περιεχόμενο των δηλώσεών του. Τον καταδικάζουν γιατί αμφισβητεί αυτή τη στιγμή το αλάθητο του Τσίπρα, ο οποίος κάτι θέλει να δείξει, υποτίθεται άλλο για να παραπλανήσει τον κόσμο. Επί της ουσίας των δηλώσεων Πολάκη συμφωνεί το σύμπαν του ΣΥΡΙΖΑ, το σύμπαν. Γι' αυτό και η πιθανή αποπομπή Πολάκη δεν θα είναι εύκολη για τον Τσίπρα, διότι ο Πολάκης έχει ισχυρό εσωκομματικό ακροατήριο δομημένο πάνω σε αυτά που ο κόσμος πιστεύει ότι είναι το σύμπαν του Τσίπρα. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, ότι πάνε σε έναν εμφύλιο από αυτούς που η αριστερά, δόξα τω Θεώ, όλα τα χρόνια έχει στο εσωτερικό της, επειδή ακριβώς για λόγους τακτικής, όπως σωστά λες, θέλουν να αποβάλουν κάποιον για να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο, ενώ στην ουσία όλοι πιστεύουν και όλοι πράττουν και έπραξαν ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση στις πλατείες τότε που μας κυνηγούσαν και δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Όλοι πιστεύουν αυτά που λέει ο Πολάκης. Αυτό είναι το θέμα. Πάρα πολύ. Και ο Πολάκης, ναι, προφανώς το ΣΥΡΙΖΑ, όπως λες, δεν θα αλλάξει τίποτα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.